Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Τα ευχάριστα νέα ήρθαν για την τετράχρονη Μαρίνα που συγκίνησε ολόκληρη την Κρήτη. Το μικρό κορίτσι με τη βοήθεια των γιατρών στο Μόναχο κατάφερε να βγει νικήτρια από τη μεγάλη περιπέτεια υγείας, χαρίζοντας χαμόγελα και ανακούφιση στην οικογένειά της, αλλά και σε ολόκληρο το νησί που παρακολουθούσε την πορεία του κοριτσιού με κομμένη την ανάσα. Ένα συγκλονιστικό χρονικό των ερευνών στον Γεροπόταμο για τον εντοπισμό του μοιραίου αυτοκινήτου με τους 4 ανθρώπους έδωσαν στη δημοσιότητα οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μπείτε στο neakriti.gr και διαβάστε πώς έγιναν οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στιγμή προς στιγμή. Κλείνουμε ένα χρόνο ανανέωσης, ένα χρόνο γεμάτο προκλήσεις και η εμπιστοσύνη που μας δείξατε αποτυπώνεται σε αριθμούς. Ο Ιανουάριος έκλεισε με 8.252.122 προβολές για το neakriti.gr, αριθμός που μας καθιστά το νούμερο 1 site στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε για την κάθε μέρα αυτής της πορείας, για την εμπιστοσύνη που αμοιβαία έχει χτιστεί και συνεχίζουμε μαζί δυνατά. Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.